Δύσκολη έως και πραγματικά αδιέξοδη είναι η εργασιακή κατάσταση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στη χώρα μας, μιας και φαίνεται πως στην Ελλάδα του τεράστιου ποσοστού ενεργείας, τόσο στους νέους όσο και στο γενικότερο πληθυσμό, αποτέλεσμα της κακής διαχείρισης της οικονομικής κρίσης από τις κυβερνήσεις της χώρας αλλά και από τους δανειστές της, έμεινε ελάχιστος χώρος για να μπορέσουν να εργαστούν τα αμαία, τα οποία στη μεγάλη τους πλειοψηφία επιβιώνουν με τα πενιχρά επιδόματα που τους αποδίδονται. Δυστυχώς, τα άτομα με αναπηρία εδώ και χρόνια δεν προσλαμβάνονται. Είναι ελάχιστα μετρημένα, θα μπορούσα να πω, πάρα πολύ λίγα άτομα έχουν προσληφθεί στο δημόσιο όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης. Είναι πολύ λίγα. Έχει τροποποιηθεί και ο νόμος 2643 αυτή τη στιγμή και δεν έχουν γίνει προσλήψεις ουσιαστικά με αυτόν τον νόμο. Είναι ελάχιστα τα άτομα, κατά εξαίρεση, που έχουν προσληφθεί ουσιαστικά. Ήταν απέτηση πολλών χρόνων ουσιαστικά να αυξηθεί το ποσοστό των αναπήρων μόνο στο δημόσιο, γιατί για το ιδιωτικό τομέα δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε καθόλου. Είναι, μπορώ να πω, μηδαμινά τα άτομα που έχουν προσληφθεί, δεν υπάρχουν δηλαδή. Δεν έχουμε μάθει κάτι να έχει προσληφθεί κάποιο άτομο με αναπηρίες στον ιδιωτικό τομέα αυτά τα 2-3 χρόνια τουλάχιστον. Και προσβλέπεται ουσιαστικά σε προσλήψεις μόνο στο δημόσιο, γιατί δεν υπάρχει άλλη επαγγελματική διέξοδος για τα άτομα με αναπηρία, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, έτσι ακριβώς. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις γίνονται οι προσλήψεις αυτές? Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο νόμος που έχει τροποποιηθεί το 16, ο 2643, ο 4440, παράγραφος ουσιαστικά 25, θα μπορούν να το δουν εκεί, που ισχύει το 10% για άμεσα με άτομα με αναπηρία από 50% και πάνω, δηλαδή 67% και 80% ανάλογα τις κατηγορίες που μπορούν να εργαστούν πάντα, και το 15% συν το 5% ουσιαστικά συμπεριλαμβάνει τους άμεσα προσληψέντες, μιλάμε για γονείς, παιδιά και συζύγους ατόμων με αναπηρία μπορούν να προσληφθούν στο δημόσιο. Ο δικός σας αγώνας γίνεται για ποιο πράγμα τώρα, τι προσπαθείτε να βελτιώσετε σε αυτό? Ο δικός μας ο αγώνας είναι πάντα να προσληφθούν όσο γίνεται περισσότερα άτομα στο δημόσιο, έτσι. Στο δημόσιο για να έχουν, να έχουν την εργασία τους. Γιατί δεν γίνεται μόνο με ένα επίδομα να ζουν τα άτομα με αναπηρία. Είναι φύση αδύνατο να ζήσουν. Οι καιροί είναι, το γνωρίζετε κι εσείς, είναι πάρα πολύ δύσκολα και έχουν δυσκολέψει τραγικά με όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, τα 6-7 χρόνια. Είναι αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες στην καθημερινότητά τους, στην αγορά φαρμάκων, στην ζωή τους ακόμη, στην επιβίωσή τους ουσιαστικά. Οπότε θα είναι ευχής έργων να μπορούν να προσληφθούν και μιλάμε πάντα για πιο νέα άτομα, για να μπορούν να εργαστούν στο δημόσιο πάντα. Πολύ. Ανάλογα και τις κατηγορίες βέβαια, έχουν τελειώσει δάσκαλοι, έχουν τελειώσει και καθηγητές, έχουν τελειώσει διάφορες ειδικότητες. Όλοι αυτοί είναι στον αέρα. Δεν μπορούν να βρουν εργασία. Όλα αυτά μπορούν να κατά καιρός να βγαίνουν θέσεις, αλλά σε πιο τακτικά διαστήματα. Γιατί είναι πάρα πολύ αραιά και βγαίνουν και μέσω ΑΣΕΠ βέβαια, αλλά εκεί μιλάμε πάρα πολλά χρόνια έχουν να προσληφθούν άτομα με αναπηρία. Και είναι δύσκολες οι καταστάσεις που ζουν και οι οικογένειες, αλλά και γενικότερα τα ίδια τα άτομα με αναπηρία. Ωραία, πάρα πολύ ωραία κύριε Κουδουμάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και με τύφλωση βέβαια, γιατί εκεί και σαν τηλεφωνητές είναι δύσκολα, είναι πολύ ελάχιστοι αυτή τη στιγμή που προσλαμβάνονται σαν τηλεφωνητές και απαιτούμε ουσιαστικά από την κυβέρνηση, ήδη λέει η ΣΑΜΕ έστειλε ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό, το τι μελιγενέστε για τη διαπραγμάτευση. Αυτή τη στιγμή με αυτά που ακούμε και διαβάζουμε είναι όλα στον αέρα. Δηλαδή και το 18, το 19 πότε θα έρθουν το επόμενο διακανονισμός ουσιαστικά με την Τρόικα, με τους θεσμούς, και ακριβώς θα γίνει για τα άτομα με αναπηρία. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή, όλα είναι στον αέρα. Επίσης είχε προγραμματιστεί το Δεκέμβριο με την κινητοποίηση που είχε πραγματοποιηθεί μέσω της ΑΣΑΜΕΑ στην Αθήνα που κατεβήκαμε και εμείς σαν Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Θράκης, να γινόταν μια συζήτηση εφόλης ύλης στη Βουλή το Μάρτιο. Αυτό δεν έγινε. Περιφερειακές όλες πιέζαμε ουσιαστικά και είχε γίνει, να γίνει μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα. Είχε προγραμματιστεί για τις 3 Απρίλη, δεν έγινε αυτή. Δεν έχει οριστεί άλλη ημερομηνία για να συζητηθούν όλα τα θέματα της τυφλότητας ουσιαστικά, το ασφαλιστικό,
η εισφορά αλληλεγγύης, όλα αυτά, να μπουν όλα τα θέματα. Αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα αυτή, δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση ότι θα γίνει κάποια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Όλα αυτά θέλουμε, τα βάζουμε στο τραπέζι και πιστεύουμε κάποια στιγμή να γίνει το ευχής έργων, βέβαια το συντομότερο δυνατό, γιατί τα προβλήματα είναι πάντα μπροστά μας και δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Με την υφιστάμενη κατάσταση που επικρατεί πάντως στα εργασιακά της χώρας μας, τα οποία πολλές φορές έχουν χαρακτηριστεί και πλέον ως ζούγκλα, γαλέρα ή εργασιακός μεσαίωνας, οι δυνατότητες που ρεαλιστικά έχουν τα άτομα με αναπηρία να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα είναι πρακτικά ανύπαρκτες, με τη μόνη τους διέξοδο από την επιδηματική μιζέρια στην οποία βρίσκονται να είναι μια πρόσληψη στο στενό ή ευρύτερο δημόσιο τομέα.